Ναι, μεν ο Υπουργός είπε για 6 μήνες παράταση, αν χρειαστεί να δοθεί άλλες 6 μήνες. Ναι, μεν γνωρίζουμε, γιατί είναι και από το ΠΕΔ Κρήτης επικοινωνία με το Υπουργείο του κ. Σκρέκα, περιβάλλοντος δηλαδή, και από την περιφέρεια Κρήτης. Υπάρχουν νομικοί και πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν επαφή με τις επιτροπές του Υπουργείου. Από εκεί πέρα όμως, όσο αφορά το θέμα των 6 μηνών και των άλλων 6 μηνών να χρειαστεί για τα πρόδειλα λάθη ή οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με το ΟΣΔΕ των αγροτών. Το οποίο το είχαμε συζητήσει ότι θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα. Έχει δηλαδή μια άμεση λύση εκεί, διότι ναι, μεν γνωρίζουμε ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία, γνωρίζουμε επίσης ότι είναι στην παρασκευαστική να φτιαχτεί ένα νόμο. Εμεί είχαμε προτείνει να γίνει διακομματική επιτροπή. Και γιατί διακομματική επιτροπή? Για να μην έχουμε κακό τέλος μετά όλο το αποτέλεσμα. Η διακομματική επιτροπή τι σημαίνει? Ότι μέσα από τον νόμο τον οποίο θα φτιάξουμε, να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα για να μην έχουμε τραγελαφικά σημεία και καταστάσεις όταν πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Για να γνωρίζει ο κόσμος, ένας νόμος ο οποίος θα ψηφιστεί στη Βουλή, οποιοδήποτε νόμος, πρέπει μετά να πληρωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ήδη έχουν δείξει τις προσθέσεις τους κύκλοι κάποιων λεγόμενων υποτίθεται ότι εκτάσσονται κατά της ιδιοκτησίας των πορτοκυβαλικών, των δασκών και δεν ξέρω τι, ενώ αυτοί σιωπούν όταν γίνονται και στείνονται οι μεγάλες κολόνες για τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν σκοπιμότητες γι' αυτό φυσικά, το έχουμε πει πολλές φορές, να μην επαναλαμβανόμαστε, όμως για να μην αφήσουμε το δικαίωμα να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να συμφωνήσουν τα κόμματα σε ένα νόμο που θα κατεβάσουν, που το Συμβούλιο Επικρατείας, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων που είναι στη Βουλή μέσα από τον νόμο τον οποίο θα βγει μέσα από την παρασκευαστική, να μην υπάρξει πρόβλημα κατάπτωση του νόμου. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, να το πάρετε ένα-ένα. Ολοκληρωμένα μας δώσετε λίγο πολύ την εικόνα. Είπατε ότι αυτό το οποίο απαιτείται είναι η άμεση ενεργοποίηση και των κομμάτων, σύσταση διακομματικής επιτροπής, έτσι ώστε μισό λεπτό. Διότι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έρχονται αναφορικά με διόρθωση πρόδειλων λαθών ή οτιδήποτε άλλο, στη διαδικασία που λέει νομοθετική ρύθμιση ως υποσχέθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Υπουργός, φαίνεται ότι τα μηνύματα είναι αρνητικά. Λέτε, πρόβλημα μεγάλο αυτή την ώρα φαίνεται να προκύπτει με το ΟΣΔΕ. Έχετε την καλοσύνη πάρα πολύ με παράδειγμα να μας πείτε τι εννοείτε. Βεβαίως. Παράδειγμα ή ένας ελαιώνας ο οποίος έχει κοκκινήσει γιατί τον βγάζει δασικό, ενώ δεν είναι ελαιώνας κανονικά, τον έχουν βάλει δασικό. Τα γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν συμβεί λάθη. Αναγνωρίστηκαν για την πολιτεία, από τα κόμματα, από όλους αναγνωρίστηκαν αυτά τα πράγματα. Να χρονοτριβούμε σε αυτό. Τώρα είναι ξεκάθαρο πλέον, έχουν το παραδεχτεί όλοι ότι ήταν μια γεωγραφία όλο αυτό το οποίο στήθηκε. Οι εταιρείες πήραν τα χρήματα χωρίς να κάνουν τίποτα ή έκαναν τις σκοπιμότητες που πρέπει να κάνουν και μετά τα. Το ΟΣΔΕ τι είναι αυτό πρόβλημα. Το οποίο δείχνει, κύριε Ιερονιμάκη, για να βοηθήσω λοιπόν, λίγο. Τώρα λοιπόν πηγαίνετε εσείς, κύριε Αντουγυράκη, να πάνε να ενεργοποιήσετε τη δήλωσή σας. Σε το λιό φυτό σας φαίνεται το μισό ότι είναι δασικό ή ένα μέρος αυτού ή το αμπελώνα σας. Αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Γιατί δημιουργούν πρόβλημα, δεν είπαμε ότι είναι μία. Και δεν ενεργοποιούνται τόσο απλά. Δεν ενεργοποιούνται ούτε τα δικαιώματα, θέλετε να πείτε. Δεν ενεργοποιούνται από τη στιγμή που φαίνεται το μισό, ας πούμε, λιώθει το κόκκινο. Δεν ενεργοποιείται το κομμάτι εκείνο, όχι όλο. Το κομμάτι εκείνο. Μάλιστα. Εσάς όμως είναι καλλιέργεια. Άρα χάνει την επιδότηση επίσης αυτός που το έχει δηλώσει. Με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούν προβλήματα. Μηδονίζονται χωράφια. Αυτό είναι ένα θέμα. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό? Κοιτάξτε, το πρόβλημα ήδη είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και θα χαθούν χρήματα. Το πόσο είναι θα φανεί μέχρι το τέλος. Γιατί υπάρχει προθεσμία μέχρι τέλος Ιουνίου να ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Φυσικά λόγω του καθυστέρησης δεν θα ολοκληρωθεί. Πάμε για παράδειγμα. Είναι κάτι που είχε μπει. Το τέλος θα φανεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι κάτι που είχε εντοπιστεί και απλά βεβαίως, τώρα. Βεβαίως, την πρώτη στιγμή το είχαμε πει
στον Υπουργό. Ότι ήθελα να δω. Η παράταση, και... λογικό είναι αυτή τη στιγμή, δασική χάρτα στην Ελλάδα δεν είχαν ποτέ. Από τότε που συντάξει η ελληνική πολιτεία. Είμαστε υπέρ να γίνουν οι δασικοί χάρτες και να ξεκαθαριστεί το τοπίο και επίσης να γίνουν σεβαστές όπως είναι σεβαστό από το Σύνταγμά μας η διαφύλαξη του δάσους, όμως, έτσι. Ναι. Επίσης, από το Σύνταγμά μας κατοχυρώνεται και η ιδιοκτησία. Έτσι. Λοιπόν, και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν, αυτό όσο αφορά το θέμα του ότι πρέπει να βγει ένας νόμος, ήταν και η πρόταση δική μας. Όσο αφορά το θέμα του ότι πρέπει να δοθεί παράταση και να πάμε σε μια διαδικασία τα πρώτα λάθη, να μην βγαίνει ο καθένας τα παχρεώντα, το φτιάχνει, να το φτιάξει η ίδια πολιτεία. Και αυτό έγινε δεχτό, με παρατάσεις. Ναι, αλλά είπαμε το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια θέματα με το ΟΣΔΕ και πρέπει εκεί να λυθούν. Ιδάλλως είναι εγκλωβισμένος ο άλλος σε μια ιδιοκτησία δική του μέχρι να γεννεί ο νόμος, προσέξτε, και μέχρι να διορθούν τα λάθη, ισχύει ό,τι ίσχυε. Δηλαδή ένας νόμος ας είναι άδικος οτιδήποτε και να είναι, ας το λένε άπαντες ότι είναι άδικος οποιοσδήποτε νόμος. Εμείς λέμε για το νόμο το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Μέχρι να γίνει ο καινούριος, να ψηφιστεί από τη Βουλή, να εγκριθεί από τις νομικές υπηρεσίες, το Συμβούλιο Επικρατείας δηλαδή, τότε ισχύει ο παλιός. Αυτή είναι δυστυχώς. Κύριε Ρονιμάκη, εκτιμάτε ότι ήταν σκόπιμο το λάθος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι σκόπιμο στο κομμάτι του ΟΣΔΕ, γιατί δεν εμπλέκει το ΣΚΡΕΚΑ στο κομμάτι του ΟΣΔΕ μόνο. Έχει να κάνει και με το Υπουργείο Γεωργίας, έχει να κάνει και με το εσωτερικό, έχει να κάνει πολλά. Όμως είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Και μπορεί να λυθεί. Ποια είναι η επόμενη κίνηση λοιπόν του Παγκρίτιου Συντονιστικού? Ποια είναι η επόμενη κίνηση του Παγκρίτιου Συντονιστικού? Εμείς ούτως ή άλλως Παρασκευή και Σαββάτο, και τις δύο μέρες θα είμαστε σε μια επαφή το Συμβούλιο. Θα σιωθετήσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τα θέματα τα οποία ακόμα αναδείξει σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης. Και θα σα τα πω ποια είναι. Ένα είναι το θέμα της αναμπέλωσης. Θέμα των χαρτών το αναφέραμε προηγουμένως, φυσικά είναι μέσα. Το θέμα της αναμπέλωσης που το διεκδικούμε χρόνια τώρα, λέγεται και ξανά και φαίνεται μετά. Έτσι. Και είπα στον Υπουργό, ο ίδιος όταν πήγα πάνω, ότι στην Κρήτη που θα κατέβει η Υπουργία πρέπει να το ανακοινώσει. Δεν γίνεται να μην ανακοινωθεί πλέον. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ένα αμπελώνα επιτραπέζιο. Και σταφίδα, αλλά ειδικά το επιτραπέζιο, αλλά και η σταφίδα η οποία φέρνει συνάλλαγμα στη χώρα μας. Από εδώ φεύγουν τουλάχιστον 15.000 τόνοι επιτραπέζια σε φύλλα. Επίσης έχουν κάνει μια σωστή διαδικασία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να γίνει μια αναμπέλωση. Σωστή. Είναι ο καιρός να γίνει μια αναμπέλωση. Μελέτη γίνεται την περιφέρεια. Στηρίζουμε, πάμε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης αυτό το κομμάτι. Δεν πάμε ξέχωρα. Στην ίδια μελέτη την είχαμε φτιάξει μαζί. Σε συνεργασία με την περιφέρεια ΙΣΕΤ, το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτή την εβδομάδα καθορίζετε τις κινήσεις σας ως Παγκρίτιο Συντονιστικό. Ένα και το πώς κινήσετε από εδώ και κάτω, εντοπίζοντας όλα αυτά τα προβλήματα αναφορικά με τους δασικούς χάρτες, αυτά τα οποία προκύπτουν. Και βέβαια καθορίζετε την θέση σας παράλληλα με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για τις διεκδικήσεις που θέτετε και σαν ομάδα αμπελουργών, ελαιοκαλλιεργητών και τα αιτήματά σας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποζημίωση του 19, ο λεγόμενος φάκελος του Αυγουλά. Χρήστος του Αυγουλά, ο λεγόμενος φάκελος, ο οποίος αυτή τη στιγμή που είναι, τι είναι, δεν ξέρω τι, εγώ γνωρίζω με τις επαφές που είχα, μίλησα και με τον κύριο Αυγουλά, μίλησα πάνω στο Υπουργείο. Το θέμα είναι το να πληρωθεί ή όχι, είναι θέμα πολιτική λύση. Πολιτική λύση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι μεν, αλλά δεν έκανε, δεν την απέρριψε, έτσι, όπως λέγανε κάποιοι, δεν την απορρίφθηκε. Ναι μεν, έβαλε κάποιες ενστάσεις, αλλά δήλωσε ότι είναι στη δική σας αρμοδιότητα, μέσα από de minimis ή οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα, να κρίνετε αν τους αποζημιώσετε ή όχι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι θέμα πολιτικής ζήσης για μας. Η ζημιά ήταν τεράστια και φέτος έχουμε ζημίες. Η ζημιά ήταν τεράστια όμως τότε. Η οποία τεκμηριώνεται από επιστημονικές ομάδες τι ακριβώς ήταν. Τώρα, αν ήταν γλιοσπόριο ή δάκος, δεν μας αφορά. Ήταν οι καιρικές συνθήκες ιδανικές για να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Παρά εγώ σίγουρα δεν φταίει σε αυτό. Η ζημιά ήταν τεράστια και πρέπει να υπάρξει μια αποζημίωση όπως δίνεται σε κάθε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάθε μέρος της χώρας. Ωραία.